Αγαπητή Ντέτε, γνωριζόμαστε πολύ καιρό τώρα. Α, απέσιο, όχι. Να, Ντέτε, όταν σε είδα, η ζωή μου άλλαξε. Ναι, δεν είμαι ο ίδιος. Άλλαξα. Α, Σεμπάστιαν. Ντέτε, με τρόμαξες. Είναι όλα έτοιμα για το πρωινό. Τι κάνεις εκεί? Αυτό. Αυτή είναι η λίστα για τα ψώνια. Η κυρία Σέσεμαν ζήτησε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ω, αλήθεια? Λοιπόν, πάω να κατεβάσω τη Μισ Κλάρα. Και έχω αργήσει. Με συγχωρείς. Ευχαριστώ, Ντέτε. Ευχαριστώ. Ο εξερευνητής Χένρι Μόρτον Στάνλεϊ θα έρθει πάλι να πει για την Αφρική. Ναι, το διάβασα κι εγώ το πρωί. Α, τι είπες τώρα, Αντέλα? Ο εξερευνητής Χένρι Μόρτον Στάνλεϊ θα έρθει πάλι να πει για την Αφρική. Ο Χάιντι, μα εσύ διάβασες. Ναι, διάβασε. Χάιντι, είμαι πολύ περήφανη. Λοιπόν, Αντέλα, νομίζω πως έφτασε η ώρα να πω μπράβο. Α, ευχαριστώ, Μις. Και ξέρω πως ο κύριος Σέσεμαν θα ενθουσιαστεί μόλις το μάθει. Σας χρωστάω μία συγγνώμη, κυρία Σέσεμαν. Δεν το πίστευα πως θα γινότανε. Ευχαριστώ, Μις Ρότερμαϊερ. Η γιαγιά είναι η καλύτερη δασκάλα που θα μπορούσα να έχω. Μήπως θα έπρεπε να το γιορτάσουμε? Ναι! Λοιπόν, μετά από αυτόν τον παγωμένο χειμώνα που περάσαμε, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι μια μέρα στο πάρκο. Στο πάρκο? Θα βγούμε έξω? Έχει ακόμα κρύο και δεν θέλω καθόλου να αρρωστήσει η Κλάρα. Ω, θα πάρουμε μαζί μας πολλές κουβέρτες αν τύχει και βάλει κρύο, Μις Ρότερμαϊερ. Αυτά τα παιδιά είναι κλεισμένα μέσα σε αυτό το σπίτι εδώ και μήνες. Καιρός να τα ελευθερώσουμε, δεν συμφωνείτε? Μόνο αν προσέχεις πολύ. Και όταν γυρίσεις, θα ξαπλώσεις αμέσως.